κράτησαν όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε όλοι υπερήφανοι για αυτή την κατάκτηση. Η πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση που έδειξαν είναι πρωτοφανής. Όπως συγκινητική είναι η στάση και η προσφορά της αθλητικής οικογένειας όλη αυτή την περίοδο. Για πρώτη φορά, η αθλητική οικογένεια ενωμένη, πέρα και πάνω από διαχωριστικές γραμμές και έξω από το κυνήγι των επιδόσεων, εξέπεψε μηνύματα αισιοδοξίας και αλληλεγγύης προς όλη την κοινωνία. Αγκάλιασε το μήνυμα «Μένουμε στο σπίτι» και προώθησε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ζεις αθλητικά» δράσεις για την προαγωγή της υγείας μέσα από την άσκηση στο σπίτι, τη σωστή διατροφή και βέβαια την εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιούμε σε αθλητικές μας εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Προχωρήσαμε και ένα βήμα παραπέρα. Μεγάλα ονόματα του αθλητισμού παρέχουν ακόμα και σήμερα σε δημοπρασίες προσωπικά ενθύμια από τις μεγάλες επιτυχίες τους για να ενισχύσουν το λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Επαγγελματίες, αθλητές, προπονητές, ομοσπονδίες, αθλητικές ενώσεις, σωματεία, ΠΑΕ και ΚΑΕ με δράσεις και δωρές στηρίζουν την κοινωνία και το δημόσιο σύστημα υγείας. Τους ευχαριστούμε όλους, όλους θερμά, διότι επιβεβαίωσαν τις διαχρονικές αξίες του αθλητισμού. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους εργαζόμενους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τις διοικήσεις των υποπτευομένων φορέων. Αγαπητοί συμπολίτες μας, με αίσθημα ευθύνης σήμερα, πολιτεία και πολίτες, οφείλουμε να συνεχίσουμε τη μάχη χωρίς εφησυχασμό. Σήμερα ερχόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Ο κορονοϊός δεν έφυγε. Τον αντιμετωπίζουμε με ωριμότητα, προσοχή, υπευθυνότητα αλλά και ατομική ευθύνη. Για το λόγο αυτό συστήσαμε Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή Αθλητισμού σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, η οποία επιτροπή εκπονεί δυναμικά υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία επικαιροποιούνται ανάλογα τις εξελίξεις, τη διεθνή εμπειρία και τα επιστημονικά δεδομένα για την ασφαλή λειτουργία και την τήρηση των κανόνων υγιεινής στην επανεκκίνηση του αθλητισμού. Σήμερα ανακοινώνουμε ενδεικτικά τις βασικές αρχές των υγειονομικών πρωτοκόλων και τον προγραμματισμό των προσεχών εβδομάδων για τη σταδιακή και ασφαλή επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα προπόνησης για αθλητές, προπονητές και προσωπικό ομάδων, αλλά και για διοικητικό και τεχνικό προσωπικό αθλητικής εγκατάστασης, ενδεικτικά έχουν ως εξής. Τηρούμε κατάλογο για όσους εισέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση, διαμορφώνουμε μία είσοδο. Διεξάγουμε έλεγχο των εισερχομένων στους αθλητικούς χώρους μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου με το πρόσφατο ιστορικό του. Πέραν των αθλητών, όλοι οι υπόλοιποι φοράνε μάσκες. Κρατάμε αποστάσεις 2 μέτρων από κάθε άλλο άτομο. Δεν κάνουμε χειραψίες ή αναγκαλισμούς. Αποφεύγουμε να αγγίζουμε το πρόσωπό μας. Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τα δικά μας αθλητικά είδη, τα οποία πλένουμε στο σπίτι μας. Προτιμάμε τη μεταφορά προς και από τον αθλητικό χώρο με το δικό μας μέσο μεταφοράς. Ενημερώνουμε άμεσα σε περίπτωση που έχουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα, δύσπνοιας και υπέρμετρης κόπωσης ή έχει κάποιος από την οικογένειά μας. Αν έρθουμε στη διάρκεια της προπόνησης σε επαφή με άλλο άτομο, αρχικά πλένουμε διεξοδικά τα χέρια μας ή χρησιμοποιούμε αντισηπτικό και στη συνέχεια ξεπλένουμε το πρόσωπό μας με μπόλικο νερό. Όσον αφορά τη χρήση οργάνων, απολυμένονται μετά τη χρήση αναθλητή. Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά δικά μας μπουκάλια με νερό, κατά προτίμηση εμφιαλωμένο. Τα ποδητήρια, τα ντουζ, τα κλειστά γυμναστήρια και τα κηλικεία της εγκατάστασης παραμένουν κλειστά. Αποφεύγουμε τις τουαλέτες. Αν τα ρούχα προπόνησης απολυμένονται από την ομάδα, τα βάζουμε σε μια υδροδιαπερατή τσάντα και τα αφήνουμε στη μέρημνα του συλλόγου. Όπως είπαμε, η άρση των περιοριστικών μέτρων και η επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας θα γίνεται σταδιακά. Η περίοδος αυτή είναι πιλωτική και όσα ανακοινώσουμε σήμερα θα ισχύσουν από την προσεχή 3η 5 Μαΐου έως και σχεδόν τα μέσα του μήνα όπου και θα επανέλθουμε. Πρώτον, αρχικά θα επιτραπούν όλες οι ατομικές προπονήσεις στους αθλητές και στις αθλήτριες που έχουν ήδη προκριθεί ή διεκδικούν την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες σύμφωνα με την εισήγηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Δεύτερον, θα επιτραπούν ακόμα για αθλητές ηλικιών εφήβων, νεανίδων και μεγαλύτερες ηλικίες μόνο προπονήσεις σε ανοιχτούς χώρους και μόνο για ατομικά αθλήματα χαμηλής επικινδυνότητας όπως τένις, ποδηλασία δρόμου, γκολφ, υπασία, σκοποβολή, τοξοβολία, κολύβηση ανοιχτής θαλάσσης, ορειβασία, αναρρίχηση σε ανοιχτούς χώρους, τρίαθλο, υποβρύχια δραστηριότητα, μηχανοκίνητος αθλητισμός, αεραθλητισμός, χειμερινά αθλήματα. Πάντα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν
τα υγειονομικά πρωτόκολλα και με ιδιαίτερη έμφαση στην ατομική ευθύνη. Τρίτον, για τα μαχητικά αθλήματα, πάλι τέκβοντο, πυγμαχία, τσούντο, καράτε, ζιουζίτσου, παγκράτιο, kickboxing και άλλα, επιτρέπεται προπόνηση μόνο φυσικής κατάστασης και μόνο σε ανοιχτούς χώρους. Εννοείται χωρίς επαφή και τηρώντας τις αποστάσεις μεταξύ τους οι αθλητές. Τέταρτον, προπονήσεις αθλημάτων υγρού στίβου σε κολυμπητικές δεξαμενές, θαλάσσιο σκι και αθλήματα παραλίας όπως για παράδειγμα beach volley θα επιτραπούν σε επόμενο χρόνο. Πέμπτον, όπως σε μεταγενέστερο χρόνο θα ληφθεί μέρημνα και για τους αθλητές αμαία. Και επειδή ερωτώ με συχνά για την εξέλιξη των πρωταθλημάτων, των δημοφιλών κυρίως αθλημάτων και ειδικά του ποδοσφαίρου, απαντώ. Ψηφίσαμε διάταξη την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή που δίνει τη δυνατότητα στις διοργανώτερες αρχές να αποφασίσουν αν θα διακόψουν τα πρωταθλήματά τους ή θα τα ολοκληρώσουν σε επόμενο χρόνο, μέσα στο καλοκαίρι και πάντα φυσικά σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών. Για την περίπτωση της πρώτης κατηγορίας του ποδοσφαίρου, θα επιτραπεί από την προσεχή Τρίτη, 5 Μαΐου, η προπόνηση ομάδων ποδοσφαίρου των ΠΑΕ μελών της Super League 1 σε αυστηρό ολιγομελή τμήματα 6 ως 8 αθλητών, πάντοτε σε ανοιχτά γήπεδα με ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα βασισμένα και στα διεθνή δεδομένα. Η προπόνηση θα αφορά αυστηρά στην επαναφορά της φυσικής κατάστασης των αθλητών, στην ενδυνάμωση και στη βελτίωση ατομικής τεχνικής. Αναμένουμε τις οριστικές αποφάσεις των διοργανωτών στα άλλα ομαδικά αθλήματα όπως μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, handball, προκειμένου να εξεταστεί και για αυτά η δυνατότητα ατομικών πάντοτε προπονήσεων σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η επανεκκίνηση των αθλητικών δραστηριοτήτων, ακόμα και των προπονήσεων, θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Επιπλέον, η δική μου έρευνα θα υπάρξει για τους υποψήφιους μαθητές των πανελλαδικών που έχουν δηλώσει σε ΦΑ, στρατιωτικές σχολές και σχολές σωμάτων ασφαλείας, ώστε στο αμέσως επόμενο στάδιο άρσης των περιορισμών και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας να μπορούν να προπονηθούν επαρκώς για τα αγωνίσματα στα οποία θα εξεταστούν. Η δική μου έρευνα θα υπάρξει και για τους αθλητές μαθητές, για την κατά το δυνατόν ολοκλήρωση τουλάχιστον των πρωταθλημάτων εφήβων και νεανίδων όλων των ομοσπονδιών, που τα αποτελέσματά τους συνυπολογίζονται στη μοριοδότηση όσων συμμετέχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίσης, δεν πρόκειται να επιτραπεί η λειτουργία των υπαίθριων γυμναστηρίων που έχουν εγκαταστήσει αρκετοί δήμοι σε πάρκα και πλατείες. Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση για αθλητικές διοργανώσεις δήμων ή άλλων φορέων όπως μαραθωνίους, μαζικό αθλητισμό, ούτε για τη λειτουργία κάμπ και κατασκηνώσεων. Αγαπητοί συμπολίτες μου, ο αεραστεχνικός αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνικής δραστηριότητας. Είναι απαραίτητο να στηριχθεί για να συνεχίσει να επιτελεί το σπουδαίο ρόλο του στην κοινωνία. Αποτελεί άλλωστε προτεραιότητα και του ίδιου του Πρωθυπουργού της χώρας μας. Προχωράμε ταχύτατα στη δημιουργία μητρώου αθλητικών φορέων, ώστε να αποτυπώσουμε το αεραστηνικό αθλητικό περιβάλλον και να ανταποκριθούμε πιο αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας. Την ίδια ώρα, οι διοικήσεις των αθλητικών κέντρων της χώρας μας, σε όλη τη χώρα, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε γενναίες οικονομικές διευκολύνσεις για τη στήριξη των αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων και των χιλιάδων αθλητών μας. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να πράξουν το ίδιο και οι αντίστοιχες διοικήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι βέβαιο ότι η κρίση της πανδημίας που βιώνουμε δημιούργησε ευκαιρίες. Καλλιεργήθηκε ακόμη περισσότερο η κουλτούρα της ατομικής άθλησης, της βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και φυσικά της τροφής σε ένα πιο υγιεινό μοντέλο ζωής. Το γεγονός αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Στηρίζουμε στην κατεύθυνση της προαγωγής της υγείας μας και σας καλώ να αναζητήσουμε μορφές εναλλακτικού αθλητισμού και να ανακαλύψουμε τη χαρά αυτών των δραστηριοτήτων αλλά και την αστήρευτη ομορφιά της χώρας μας. Μάλιστα, στη φάση μετάβασης του αθλητισμού στην ψηφιακή εποχή, δημιουργούμε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ψηφιακή αθλητική κάρτα. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα άθληση για όλους, εξετάζεται το θέμα της παράτασης των συμβάσεων των γυμναστών. Ωστόσο, το ερώτημα πολλών για την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων και τη χρήση όλων και από όλους των χώρων άθλησης δεν γίνεται να απαντηθεί σήμερα. Η κατάσταση
θα εξετάζεται διαρκώς και θα αναπροσαρμόζονται οι αποφάσεις πάντοτε βάσει των γνωμοδοτήσεων και των συμβουλών των ειδικών επιστημόνων, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Ολοκληρώντας, υπενθυμίζω, τηρούμε απαρέγκλητα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Δίνουμε έμφαση στην ατομική υγιεινή και την ατομική ευθύνη. Προστατεύουμε την κοινωνία και την αθλητική οικογένεια. Μένουμε ασφαλείς. Αθλούμαστε υπεύθυνα για να κατακτήσουμε νέες κορυφές.